Γεια σας, είμαι ο Σαριδάκης, ο Νίκος από τα Έπιπλα Σαριδάκη και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το σαράκι. Το σαράκι που τρώει τα ξύλα, τα έπιπλά μας και με αυτόν τον τρόπο χαλάει το ξύλο και όχι μόνο αυτό, χαλάει και από πλευράς αντοχής το ξύλο δηλαδή, εκτός και αισθητικά και από πλευράς εμφάνισης. Το ξύλο είναι ζωντανός οργανισμός, όπως το χαρτί, το ύφασμα, το δέρμα, και ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις είναι θεωρητικά να τα κλείναμε σε μια γυαλά, αλλά αυτό δεν γίνεται, ας πούμε. Οπότε πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες που παίρνουμε παράδειγμα πώς μπορεί να είναι, και εδώ έχουμε ένα ζωντανό ξύλο που βλέπουμε εδώ, έχει τρύπες. Αυτές οι τρύπες, όταν τις βλέπουμε, παρόμοιες και περισσότερες και πιο πυκνές, σημαίνει ότι έχει σαράκι μέσα. Ενδέχεται να έχει σκάψει και τούνελ, όπως εδώ πέρα. Και δεν σημαίνει ότι θα έχει από όλες τις πλευρές. Από εδώ δεν έχει το ξύλο αυτό, είναι ηρόκο κιόλας. Έχει από τη μια μεριά. Σοβαρή βαρύτητα για να προλάβουμε το σαράκι είναι η σωστή ξύρανση του ξύλου. Όταν το παίρνουμε, το κόβουμε, να το ξυραίνουμε σωστά. Η άτμιση μετά, για να αφαιρέσουμε τους χυμούς και τα διάφορα, ας πούμε, ζωήφια που έχει μέσα, και ο εμποτισμός του ανάλογα για τη χρήση που το χρησιμοποιούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμποτισμό σε όλα τα ξύλα. Ο εμποτισμός συνήθως γίνεται σε εξωτερικές κολόνες, σε ράγες τρένου, όχι στα ξύλα που φτιάχνουμε έπιπλα. Για να ανιχνεύσουμε το σαράκι, βλέπουμε πολλές φορές βούναλά και σκόνης, όπως εδώ, τρύπες, εξυπακούεται ότι αν έχει τέτοιες τρύπες, όχι ρόζους και τέτοια, τέτοιες μικρούλες τρύπες ή και μεγαλύτερες, και πολλές φορές ανιχνεύουμε και θόρυβο, ότι δουλεύει μέσα, αν είναι ενεργό. Αν σας αρέσει το βίντεό μου, κάντε like ή subscribe και πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα για τη ζωή του σαρακιού. Το πρώτο στάδιο είναι το αυγό, που πάει το θηλυκό και αφήνει σε κάποιο σημείο του ξύλου που δεν είναι εμφανές αυγά. Το δεύτερο στάδιο είναι όταν φτάσει να σκάσει το κουκούλι και εκεί αρχίζει και τρώει το ξύλο. Και το τρίτο στάδιο που γίνεται όταν είναι όριμο το έντομο, τρυπάει το ξύλο και φεύγει για να πάει να ξαναζευγαρώσει και να κάνει τον κύκλο ζωής αυτό από την αρχή. Για να καταπολεμήσουμε το σαράκι, δημιουργούμε θαλάμους τέτοιους με νάιλον, ειδικά συνεργεία, ας πούμε, το κάνουν αυτό, και μέσα βάζουν είτε φάρμακο είτε αφαιρούν το οξυγόνο για να καταπολεμήσουν τα ζωήφια και τα αυγά τους. Στην περίπτωση που βάζουν φάρμακο μέσα στις σακούλες αυτές τις ειδικές, δεν πρέπει να βρισκόμαστε σίγουρα κοντά, γιατί είναι ιδιαίτερα δηλητηριώδεις, και να μην έχουμε και άλλα πράγματα εκεί γύρω. Οι άλλοι, οι μη τοξικοί που αφαιρούν το οξυγόνο μέσα, είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ζωντανοί οργανισμοί ακόμα και αυτοί. Και με αυτόν τον τρόπο αφαιρούμε το οξυγόνο και πεθαίνουν μετά από 20-30 μέρες. Ακόμα και τα αυγά που θα σκάσουν θα πεθάνουν. Εκτός από το σαράκι υπάρχουν και οι τερμίτες, που είναι οι τερμίτες του ξύλου, που και αυτοί προσβάλλουν έτσι τα ξύλα μας και τα έπιπλά μας, και αυτοί καταπολεμούνται με παρόμοιους τρόπους. Και τέλος να πούμε ότι πολλές φορές είναι δύσκολο τα σωστά ξυραμένα και ατμισμένα ξύλα που έχουν και εμποτισμό να κολλήσουν σαράκι, αλλά όχι αδύνατο, δηλαδή μπορεί να απλά και μόνο αυτά τα ζουζούνια να κάνουν τον κύκλο τους και να έρθουν να μας φάνε τα έπιπλα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, αλλά το πιο είναι εξίσου επικίνδυνο να από καυσόξυλα που έχουμε μέσα στο χώρο να μας φάνε να δημιουργηθεί στα έπιπλα μας σαράκι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τα καυσόξυλα, να τα έχουμε σε εξωτερικό χώρο. Μερικά από τα ξύλα που είναι ανθεκτικά είναι το κυπαρίσι, η υδρύς, το μαόνι, το ηρόκο
Και κάποια που είναι λιγότερο ανθεκμικό είναι το πεύκο, η κουκουναριά, ο πλάτανος, η καρυδιά, η οξιά. Αυτά τα ξύλα είναι πιο ευπαθή στο σαράκι. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου. Ήθελα με λίγα λόγια να σας περιγράψω αυτό το πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι αντιμετωπίζεται αλλά από ειδικά συνεργεία, όχι με ενέσεις, βαφές και τέτοια πράγματα. Αυτά πολλούνται στο εμπόριο, αλλά είναι αμφιβόλου αποτελέσματος, ας πούμε, η καταπολέμηση του σαρακιού με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, να ξέρουμε ότι πολλές φορές μπορεί να τύχει να δούμε τρύπες σε κάποιο έπιπλο που αγοράσαμε μεταχειρισμένο ή οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σαράκι απαραίτητα, έτσι. Γιατί πρέπει να δούμε τέτοια αποτελέσματα, να δούμε ότι συνεχίζεται. Μπορεί να έχει σαράκι κάποια στιγμή, να του κάνουν ένα πεντόμωση, να το καταπολεμήσανε και να έχουν μείνει τρύπες, έτσι. Αυτό θέλει μια παρατήρηση, ενδεχομένως από κάποιο ειδικό. Αν σας άρεσε το βίντεό μου, κάντε like ή subscribe. Είμαι ο Σαριδάκης, ο Νίκος από τα Έπιπλα Σαριδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.